Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης των συναλλαγών εφαρμόζονται ήδη τα ηλεκτρονικά βιβλία, γνωστά ως My Data, σχεδιασμός που ξεκίνησε επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και υλοποιείται με γρήγορους ρυθμούς από την κυβέρνηση στο όνομα της πάταξης της φοροδιαφυγής. Τη στιγμή που ένα μεγάλο ποσοστό των επιδευματιών είναι ακόμα ανώριμη μηχανογραφικά και η ευρυζωνικότητα ατελής, τα αστικά επιτελεία, στα πλαίσια της επιτάχυνσης του ψηφιακού μετασχηματισμού της καπιταλιστικής οικονομίας ως μοχλού για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της, αλλά και υπό την πίεση των μεγάλων εταιριών λογισμικού, που ήδη με διαδοχικές εξαγορές μονοπολούν πλέον το κλάδο και βιάζονται να αποσβέσουν τις επενδύσεις τους, προωθούσαν ακόμα και μέσα στην πανδημία και προωθούν το όλο εγχείρημα με νύχια και με δόντια. Τα My Data ήδη τσάκισαν τις μικρές βιώσιμες μέχρι χθες εταιρείες λογισμικού και αποτελούν μοχλό εντατικοποίηση της εργασίας για τους ίδιους και τους αυτοαπασχολούμενους λογιστές. Κυρίως όμως επιδρούν σε όλες τις υπόλοιπες πολύ μικρές επιχειρήσεις αρνητικά. Με τα ηλεκτρονικά βιβλία, η Φορολογική Αρχή, η ΑΔΕ, απαιτεί από όλους τους εμπλεκόμενους ηλεκτρονική τιμολόγηση, την υποχρέωση δηλαδή σε πραγματικό χρόνο να διαβιβάζονται τα έσοδα. Σήμερα επιδιώκουν να εδραιώσουν ένα ολοκληρωμένο online και σε πραγματικό χρόνο λογιστικό κύκλωμα εσόδων-εξόδων, απόδοσης ΦΠΑ, φόρου εισοδήματος και παρακρατούμενων φόρων. Προβλέπεται υποχρέωση χαρακτηρισμού από κάθε επιχείρηση των εξόδων της, αποστολή μηνυμάτων από ΑΔΕ για ασυμφωνίες, ασφικτικές προθεσμίες εναρμόνισης και συμφωνίας των συναλλαγών που δεν διασταυρώνονται μεταξύ των εμπλεκομένων και ενέργειες που απαιτούνται μέσα σε ένα μήνα, διαφορετικά επιβάλλονται πρόστιμα ανά παράβαση, ανά ημέρα και φτάνουν μέχρι τις 100.000 το χρόνο. Με το νέο νομοσχέδιο, εκτός από τα τιμολόγια και τις αποδείξεις που πρέπει να διαβιβάζονται, τώρα υπάρχει και υποχρέωση και για τα δελτία αποστολής. Παράλληλα, προβλέπεται η διασύνδεση 540.000 ταμιακών μηχανών και λοιπόν φορολογικών μηχανισμών με τα τερματικά πώς των επιχειρήσεων. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του σχεδίου περιλαμβάνει την αναβάθμιση των υφιστάμενων 400.000 ταμιακών μηχανών, καθώς και την αντικατάσταση άλλων 140 φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών με νέους κλειστού τύπου που θα είναι απαραβίαστοι. Για τη διασύνδεση των ταμιακών μηχανών και των λοιπόν φορολογικών μηχανισμών με τα POS, κάθε πληρωμή με κάρτα θα πραγματοποιείται μόνο εφόσον η απόδειξη εκδοθεί από την ταμιακή, ενώ το POS δεν θα μπορεί να δέχεται ελεύθερες συναλλαγές, δηλαδή συναλλαγές εκτός ταμιακής μηχανής. Όλα αυτά έχουν και θα έχουν βαριές επιπτώσεις στους αυτοαπασχολούμενους και στις μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες σήμερα έχουν ελάχιστες υποδομές. Καλούνται να επενδύσουν ακόμα περισσότερο σε εξοπλισμό, προγράμματα, εκπαίδευση, προσωπικό, ουσιαστικά να αποκτήσουν ένα οργανωμένο λογιστήριο όπως οι μεγάλες επιχειρήσεις. Πώς μπορεί σήμερα ένας αυτοαπασχολούμενος ή μικρή επιχείρηση να τα κάνει όλα αυτά? Η απάντηση είναι απλά δεν μπορεί. Τα πρόστιμα είναι τεράστια και θα οδηγήσουν με μαθηματική ακρίβεια και μέσα σε εξαιρετικά ασφικτικές συνθήκες λειτουργίες, πιθανά και στο λουκέτο. Εννοείται βέβαια ότι το σύστημα αυτό θα αξιοποιηθεί για τη λεγόμενη πάταξη της φοροδιαφυγής, έτσι μας λένε. Ποια όμως φοροδιαφυγή στοχεύει να περιορίσει η κυβέρνηση και το κράτος των μεγάλων ομίλων? Μήπως θα εντοπίσουν τα My Data το λαθρεμπόριο των καυσίμων, των όπλων και των ναρκωτικών? Ξέρουμε όλη την απάντηση. Ταυτόχρονα όμως εξυπηρετεί και άλλες στρατηγικές επιδιώξεις, αφού όλα αυτά τα συγκεντρωμένα στοιχεία θα είναι αξιοποιήσιμα για τα κάθε λογής επιχειρηματικά μεγαθύρια, για πιο στοχευμένες επενδύσεις, επιδοτήσεις, ένταξη σε προγράμματα ΕΣΠΑ κλπ, επιταχύνοντας με αυτόν τον τρόπο και την ίδια τη μονοπόληση της οικονομίας. Να γιατί οι αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες πρέπει να δείξουν τη συνολική τους αντίθεση στο νέο νομοσχέδιο, να αμφισβητήσουν τους μονόδρομους της ανταγωνιστικότητας και τελικά της συγκεντροποίησης που προωθούν οι σχεδιασμοί της κυβέρνησης και οι τωρινοί και των προηγούμενων και φυσικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να γιατί ο δρόμος του αγώνα για την ανατροπή αυτής της πολιτικής είναι μονόδρομος. Καλούς και νικηφόρους αγώνες να έχουμε.